Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Δημοτική τηλεόραση Θεσσαλονίκης. Άλλη μια έκτακτη ενημερωτική εκπομπή στον δρόμο προς τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Αυτό ήταν. Φτάσαμε. Λίγες ώρες απομένουν για να ολοκληρωθεί η προεκλογική περίοδος. Σάββατο σκέψη, Κυριακή επιλογή. Όλο αυτό το διάστημα η TV100 βρέθηκε κοντά σε όλους τους υποψήφιους, σε όλους τους δήμους, για να τους γνωρίσετε καλύτερα, να ακούσετε θέσεις, προτάσεις, να κρίνετε, να συγκρίνετε και να επιλέξετε τον καταλληλότερο με τα δικά σας κριτήρια. Στην τελευταία αυτή εκπομπή που αφορά τους δήμους του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, η κάμερα της TV100 εστιάζει στο Δήμο Νεάπολης Σικαιών και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα για την επόμενη ώρα και τους 5 υποψηφίους δημάρχους, τους οποίους σας παρουσιάζω ευθύς αμέσως. Είναι ο κύριος Χαράλαμπος Βέλης από την Λαϊκή Συσπήρωση. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε, κύριε Βέλη. Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Ο κύριος Σίμος Δανιλίδης από την παράταξη Νέα Αυτοδιοίκηση. Καλώς ήρθατε, κύριε Δανιλίδη. Ευχαριστώ Καλησπέρα, πολύ. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Ο κύριος Ηλίας Ζάχαρης από την Κοινωνική Συνεργασία. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας και τους τηλεθεατές σας. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Ο κύριος Γιάννης Λαθύρας, η παράταξη Πόλη Αλλιώς. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, είναι υποχρέωσή μας. Και ο κύριος Λάζαρος Ωρεόπουλος από την επικεφαλής της παράταξης Άλμα στο Μέλλον. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας, ακράτες σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Η διαδικασία λίγο πολύ για όσους έχουν παρακολουθήσει τις ενημερωτικές αυτές εκπομπές είναι γνωστή, είναι σφιχτή και παρακαλώ όλους τους υποψηφίους να την ακολουθήσουν. 2 περίπου λεπτά θα είναι ο χρόνος για κάθε απάντηση. Θα ήθελα να ξεκινήσω από τον κύριο Βέλη. Ολοκληρώνεται σήμερα, κύριε Βέλη, η προεκλογική περίοδος. Αν θα ζητούσα εγώ έτσι δημοσιογραφικά να αναζητήσω να βάλω έναν τίτλο για το στίγμα που έδωσε η δική σας παράταξη, για να καταδείξω και την προτεραιότητα που έδωσε σε αυτή την προεκλογική περίοδο και βεβαίως και την επόμενη μέρα για το Δήμο Νεάπολης Σικαιών, ποιος θα ήταν αυτός? Εννοείται την προεκλογική περίοδο. Η Λαϊκή Συσπήρωση ενεργοποιείται εδώ και 10 χρόνια περίπου από τη δημιουργία του Καλλικρατικού Δήμου. Η προσπάθειά μας είναι να αντιμετωπίσει όσο αυτό είναι δυνατόν, δεν ήμασταν διοίκηση του Δήμου, τα λαϊκά προβλήματα. Και είναι μεγάλα τα λαϊκά προβλήματα που υπάρχουν στο Δήμο μας. Είναι μια εργατική λαϊκή συνοικία, 90% είναι εργαζόμενοι, η ανεργία τσακίζει κόκαλα και υπό απασχόληση. Έτσι, από αυτή την άποψη, εμείς παλέψαμε για να υπάρχει δωρεάν κάλυψη βρεφικών παιδικών σταθμών για όλα τα παιδιά του Δήμου, που σήμερα ένα ελάχιστο ποσοστό αυτής της ηλικίας καλύπτεται. Είναι πολύ λίγα, μόλις 700 παιδιά, 700 θέσεις οι οποίες καλύπτονται από τα προγράμματα ΕΣΠΑ στους παιδικούς βρεφικούς σταθμούς, ενώ αντίστοιχα, ας πούμε, τα παιδιά της ηλικίας αυτής είναι κοντά στις 3.000 με 4.000. Το ίδιο βέβαια συμβαίνει και στα αθλητικά πολιτιστικά τμήματα του Δήμου. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα όσο αφορά τα σχολικά κτίρια, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα όσο αφορά την μετακίνηση, τις αστικές συγκοινωνίες. Γενικά, οι αναδιαρθρώσεις αυτές οι οποίες ξεκίνησαν από τον Καποδίστρια, Καλλικράτη και σήμερα Κλισθένη, στην ουσία στοχεύουν στο να δημιουργήσουν πλαίσια λειτουργίας των Δήμων που να είναι αντιλαϊκά, να λειτουργούν κυρίως με βάση τις κατευθύνσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης κυβερνήσεων προς όφελος των επιχειρηματιών. Γι' αυτό το λόγο και ιδιωτικοποιούνται οι υπηρεσίες του Δήμου, γι' αυτό το λόγο και δίνονται εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε εργολάβους για να γίνονται έργα. Σας ευχαριστώ για την πρώτη σας τοποθέτηση. Στο ίδιο ερώτημα, κύριε Δανιλίδη. Εμείς σταθερά βηματίζοντας προς την Ευρωπαϊκή Τοπική Αυτοδιοίκηση αγωνιστήκαμε για μία ακόμη πενταετία, έτσι ώστε ο Δήμος μας κάθε μέρα να πηγαίνει και πιο ψηλά, να πηγαίνει και πιο μπροστά. Καταφέραμε να είμαστε ο δακτυλοδεικτούμενος Δήμος σε όλη τη χώρα στα κοινωνικά προγράμματα. 4.500 παιδιά, βρέφη, νήπια και μέχρι τα 12 τους χρόνια φιλοξενούνται εντελώς δωρεάν στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, στους βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς. Είμαστε ο πρώτος Δήμος σε όλη την Ελλάδα.
δώσαμε μεγάλη έμφαση παρά την επενδυτική ανοβρία και το κλείσιμο της τρόφιγγας της χρηματοδότησης από το κράτος τα τελευταία χρόνια. Πετύχαμε 46 έργα μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, συνολικά 51 εκατομμυρίων ευρώ, τη στιγμή που άλλοι δήμοι δυσκολεύονται ακόμα και για τα λειτουργικά τους, και την ίδια ώρα που έχουμε εξοφλήσει τα χρέη και τα δάνεια των δήμων που συγκρότησαν μαζί με το Δήμο Σικιών το νέο καλλικρατικό δήμο, και παρά το ότι είναι προεκλογική περίοδος και ορισμένες φορές αφελώς καταγγελόμαστε ότι κάνουμε προεκλογικά έργα, έχουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε 23 εκατομμύρια ευρώ στο ταμείο. Αυτή η διαχείριση νοικοκυρεμένη μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας και ο αγώνας μας για την εξασφάλιση πόρων τεράστιων κονδυλίων από ευρωπαϊκές πηγές αλλά και από άλλους διεθνείς οργανισμούς μας έχει αναδείξει ως τον υγιή δήμο οικονομικά, το δήμο ο οποίος έχει δομές, εκατοντάδες δομές στον κοινωνικό τομέα, από την μικρή βρεφική ηλικία μέχρι τις μεγάλες ηλικίες των 80-90 και πλέον χρόνων, με την πολιτική των δημοτικών μας ιατρίων και της κοινωνικής φροντίδας, και ταυτόχρονα έχουμε αυτό το ταμείο, το οποίο είναι η εγγύηση για την υλοποίηση του προγράμματός μας. Σας ευχαριστώ, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου καταθέσαμε συγκεκριμένο περιληπτικό μεν αλλά τεκμηριωμένο απολογισμό και επίσης καταθέσαμε αναλυτικό προγραμματισμό. Και θα πάμε στην πορεία και σε προγραμματικά ζητήματα στη διάρκεια της εκπομπής μας. Ο κύριος Ζάχαρης. Ζούμε στην μετακλεισθένη εποχή πλέον. Μια εποχή η οποία οφείλουμε να είμαστε ειλικρινείς και να βλέπουμε ακριβώς τις ανάγκες του Δήμου και των συνδημοτών μας. Ένας κλεισθένης ο οποίος ήρθε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για να μπορέσει να προτείνει και να βάλει μπροστά την συναλλαγή. Διότι, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει φύλακες στην τοπική αυτοδιοίκηση, προσπαθεί έτσι με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσει τριβές ανάμεσα στα αυτοδιοικητικά σχήματα σε κάθε Δήμο. Βέβαια, και ο καλλικρατικός Δήμος Νεάπολης Σικιών, που έγινε με την πρωτοβουλία του κ. Δανιλίδη, όταν το 2010 ο κ. Δραγκούτσης τον έκανε όπως ήθελε, ξεκινώντας από εδώ που βρισκόμαστε λίγο πιο πάνω, από τα πανεπιστήμια μέχρι τα αριστοχωρήτικα, καταλάβαμε πόσο μεγάλο είναι το κενό για να μπορέσει να διοικηθεί ένας τέτοιος Δήμος. Εμείς έχουμε την εμπειρία, διότι από το 2006 πορευόμαστε σταθερά, ξέρουμε τα προβλήματα του Δήμου, έχουμε εμπειρία όσον αφορά τη διοίκηση. Καθώς ήμουνα στην περιφέρεια, στον πλευρό του Απόστολου Τζικώστα, έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα νέων ανθρώπων, αλλά ανθρώπων που πραγματικά είναι το πιο ζωντανό και ενεργό κύτταρο της τοπικής μας κοινωνίας. Αυτό το οποίο οφείλουμε να κάνουμε είναι να δώσουμε το αίσθημα ασφάλειας σε όλους τους συνδημάτες μας, κάτι το οποίο λείπει. Οφείλουμε να είμαστε κοντά στον ελεύθερο επαγγελματία, να σεβόμαστε την τρίτη ηλικία. Οφείλουμε να βοηθάμε τα νιάτα μας, να είμαστε δίπλα στους αθλητικούς συλλόγους. Πρέπει να έχουμε μια καθαρή πόλη, μια σύγχρονη πόλη, μια πόλη που να μην μπορεί να ζηλέψει τίποτα από όλες τις ευρωπαϊκές, που δυστυχώς αυτό δεν το βλέπουμε στο Δήμο Νεάπολης Σικιών. Πρέπει να είμαστε μπροστάριδες και να συγκρουστούμε με οτιδήποτε θα μας κάνει να πάμε πίσω όλα αυτά τα θετικά τα οποία γίνανε. Εγώ δεν είμαι, ξέρετε, καταστροφολόγος ή λαϊκιστής. Οι διοικήσεις από το 1997-98 και μετά είχαν και θετικά αποτελέσματα. Αλλά στο τέλος βλέπουμε μια κουρασμένη διοίκηση και έναν έτσι κουρασμένο δήμαρχο. Και αυτό αποδεικνύει την απαργία 9 τελευταίων ετών, κυρίως σε δομές όπως είναι η ασφάλεια, όπως είναι τα αθλητικά σωματεία. Μάλιστα. Και όπως είναι η κοινωνική πολιτική. Ευχαριστώ, κύριε Ζάχαρη, για την τοποθέτησή σας. Ο λόγος στον κύριο Λαθήρα. Σε σχέση με την ερώτησή σας, θέλω να πω ότι η πόλη αλλιώς, ένα νέο σχήμα πολύ συλλεκτικό που λειτουργεί με εσωτερική δημοκρατία, με γενικές συνελεύσεις και είναι ενάντια στο δημαρχοκεντρικό μοντέλο. Εγώ είμαι επικεφαλής του συνδυασμού για τις ανάγκες του νόμου. Θέλαμε να βάλουμε και βάλαμε μια διαφορετική ατζέντα στη συζήτηση την προεκλογική περίοδο, να θέσουμε διαφορετικά κριτήρια στους πολίτες για την συζήτηση. Προσπαθήσαμε να μεταφέρουμε την κουβέντα από τις ανούσιες αντιπαραθέσεις στην πραγματική συζήτηση για τι σημαίνει σήμερα τοπική αυτοδιοίκηση, εμείς τη λέμε κατεφημισμών, και να συζητήσουν ουσιαστικά οι πολίτες για τα θέματα αυτά. Είπα προηγουμένως ότι δεν πρόκειται για τοπική αυτοδιοίκηση, δεν πρόκειται για Δήμο. Ο Δήμος σημαίνει λαός. Εδώ δεν έχω. Ο Δήμος είναι ο λαός της συνοικίας μας, όλων των περιοχών, είναι αμέτωχος και είναι απαθής. Θέλουμε να βάλουμε
τον ίδιο τον κόσμο μέσα από τις γενικές συνελεύσεις, τις κοινωνικές του συλλογικότητες, τα τοπικά συμβούλια να πάρει ενεργό μέρος στα κοινά της πόλης. Πολιτική πράξη είναι αυτό, είναι η συμμετοχή των ίδιων πολιτών σε αυτή τη διαδικασία. Πρόκειται για ένα τοπικό κράτος, το οποίο είναι σε τελείως ασφικτικά πλαίσια προσδεδεμένο. Για να προσλάβει ένας δήμαρχος υπαλλήλου σήμερα πρέπει να πάρει άδεια από τις Βρυξέλλες, από το παρατηρητήριο των ΟΤΑ, από τους ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς και ούτω καθεξής. Ο Κλισθένης κάνει ακόμα πιο ασφικτικό το πλαίσιο σε σχέση με τους προηγούμενους νόμους. Επίσης, η μεγάλη έκταση του Δήμου δεν επιτρέπει τη διαδικασία της λαϊκής συμμετοχής. Εμείς αυτό που θέλουμε να βάλουμε στην ατζέντα είναι ότι δεν πρόκειται να λυθούν τα προβλήματα από το Δήμο, από τη διαχείριση του Δήμου, όποιος και να επιλεγεί, αλλά από την παρέμβαση, τη μαζική παρέμβαση του λαϊκού παράγοντα σε αυτές τις εξελίξεις. Ο Δήμος λειτουργεί και ο κάθε Δήμος, όχι μόνο ο δικός μας, με μια μορφή επιχείρησης, μια εταιρεία που έχει υπαλλήλους, απολύει, προσλαμβάνει, διαφημίζεται, κερδίζει. Και εμείς θέλουμε να φύγουμε από αυτό το μοντέλο. Πρέπει να πάμε σε ένα μοντέλο πραγματικής συμμετοχής και αυτοδιοίκησης. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Λαθήρα. Κλείνουμε αυτόν τον πρώτο κύκλο, κυρίες και κύριοι, τη συζήτησή μας με την τοποθέτηση του κυρίου Ωραιόπουλου. Ναι, εμάς ο συνδυασμός μας είναι μια πρωτοβουλία, μια προσπάθεια μεγάλη που ξεκινήσαμε πριν αρκετό καιρό συνεργασίας δύο μεγαλύτερων παρατάξεων της αντιπολίτευσης στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο. Στην προσπάθεια μας αυτή συμμετέχουν και πάρα πολλά νέοι πολίτες με φρέσκες και νέες ιδέες. Για να προσπαθήσουμε να κάνουμε πιο συμμετοχικό το Δήμο. Προσπαθήσαμε να δείξουμε όλα τα προβλήματα της καθημερινότητας, του αστικού περιβάλλοντος, της ασφάλειας των πολιτών. Ο Δήμαρχος αναφέρει αριθμούς και κοινωνική πολιτική. Έχει υποβαθμίσει όλες τις περιοχές. Το αστικό περιβάλλον σε όλες τις περιοχές είναι τρομερά υποβαθμισμένο. Ο μεγάλος χαμένος της 25ετίας του Δανιλίδη είναι η Δημοτική Ενότητα Σικαιών. Αυτό που λέω μπορούμε να το αποδείξουμε πολύ εύκολα αν κάνουμε μια βόλτα στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης. Θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν οι συνθήκες που υπάρχουν στις ΣΥΚΕΣ και σε όλες τις δημοτικές ενότητες είναι απαράδεκτες. Σπασμένα πεζοδρόμια, κλεισμένα πεζοδρόμια. Δεν υπάρχουν οι συνθήκες ώστε να κινηθεί εύκολα ο δημότης εντός του Δήμου. Ένα δεύτερο σημείο που αναδείξαμε είναι ότι δεν υπάρχει συμμετοχή του δημότη και δεν υπάρχουν ψηφιακές υπηρεσίες των δημοτών. Έχουμε φτάσει στον 21ο αιώνα. Ο Δήμος μας λειτουργεί με συνθήκες περασμένης δεκαετίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το site του Δήμου, η ιστοσελίδα του Δήμου μας, που είναι μια ιστοσελίδα του πρώην Δήμου Καλλικράτη. Απουσιάζει οι σύγχρονες τεχνολογίες στο Δήμο μας, απουσιάζει η συμμετοχή του πολίτη, δεν παράγεται έργο. Εμείς αναδείξαμε όλα αυτά, έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις, μιλήσαμε με τον κόσμο. Ένα τρομερό ακόμα πρόβλημα που έχουμε είναι η καθαριότητα της πόλης. Και εκεί είναι η αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του κ. Δανιλίδη. Ο κ. Δανιλίδης δεν θωράκησε τις υπηρεσίες του Δήμου μας όταν μπορούσε να προσλάβει το προσωπικό. Δεν προσέλαβε τους κατάλληλους ανθρώπους, τον κατάλληλο αριθμό ανθρώπων και ήταν ο ίδιος που είχε την προσωπική ευθύνη και για την κακοκαιρία και την αντιμετώπιση της κακοκαιρίας. Πέταξε κατευθείαν λευκή πετσέτα με την πρώτη χιονοφυλακή στη Φάδα. Έχουμε συγκροτημένο πρόγραμμα. Την προηγούμενη φορά μας κατηγόρησε ότι δεν υπάρχει πρόγραμμα. Έχω φέρει και το πρόγραμμά μας εδώ. Θέλουμε να αλλάξουμε το μοντέλο διοίκησης, συμμετοχικό. Άλλο μοντέλο διοίκησης. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ωραιόπουλε, όπως και όλους σας που τηρήσατε τον χρόνο. Πάμε στην δεύτερη ερώτηση και μπαίνουμε περισσότερο στα προγραμματικά και τα θέματα που απασχολούν την περιοχή του Δήμου Νεάπολης Σικαιών. Θα ξεκινήσω τον δεύτερο κύκλο από τον κύριο Σίμω Δανιλίδη. Κύριε Δανιλίδη, σε τι βαθμό υπάρχει και σε τι βαθμό, αν μου απαντήσετε θετικά, πρόβλημα ασφάλειας στο Δήμο Νεάπολης Σικαιών? Βεβαίως υπάρχει. Και η λύση, αν μου επιτρέπετε, είναι μόνο μέσω αστυνομικών παρεμβάσεων ή και ο Δήμος από την πλευρά του μπορεί να προχωρήσει σε κάποιες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος, αν μου απαντήσετε ότι υπάρχει? Ασχολούμαστε εξειδικευμένα στο Δήμο μας με το θέμα της ελλιπούς αστυνόμευσης, όχι τώρα που ψευδώς αναφέρεται από κάποιους συνδυασμούς. Εσείς ως έγκριτος δημοσιογράφος και η Δημοτική Τηλεόραση και το Δημοτικό Ραδιόφωνο, αν ανατρέξετε στα αρχεία σας, ίσως δεν υπάρχει μήνας, για να μην πω μικρότερο χρονικό διάστημα, που να μην έχετε διαμαρτυρίες, αποφάσεις, καταγγελίες, διαβήματα και παραστάσεις και του ιδίου εμού, αλλά και άλλων συνεργατών μου για τα θέματα της ασφάλειας. Δεν έχουμε αφήσει σε χλωρό κλαρί καμία διοίκηση, καμία κυβέρνηση, κανέναν αστυνομικό διευθυντή, κανέναν υπουργό προστασίας του πολίτη εδώ και τόσα χρόνια. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα αστυνόμευσης εξαιτίας της ελλιπούς παρουσίας προσωπικού.
όταν το υπάρχον υπηρετούν προσωπικό στο ενιαίο αστυνομικό τμήμα Νεάπολης Οικειών και στο τμήμα ασφάλειας Οικειών μεταβίας καλύπτει τις εσωτερικές ανάγκες του αστυνομικού τμήματος. Καταλαβαίνετε, όταν δεν υπάρχουν πεζές περιπολίες, γιατί εδώ υπάρχει μια μαυρογιαλούρικη προσέγγιση της δεκαετίας του 60, σε κάθε γειτονιά να ανοίξουμε αστυνομικό τμήμα, σε κάθε συνοικία να ανοίξουμε αστυνομικό σταθμό και πάει λέγοντας. Η εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας, κύριε Πλάκα, δεν προκύπτει από τα κτίρια και από τα γραφεία. Η εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας προκύπτει από δεκάδες περιπολικά μοτοσυκλετιστές και πεζούς αστυνομικούς και αστυνομικίνες που πρέπει να περιπολούν 24 ώρες το 24ωρο και να δημιουργούν το αίσθημα ασφάλειας. Στην περιοχή μας έχουμε εγκληματικότητα και δεν είναι τυχαίο και δεν είναι προεκλογικό το ότι εχθές πήγαμε στην προϊσταμένη της Αγγελίας Εφετών και καταθέσαμε μηνυτήρια αναφορά κατά των υπευθύνων σύμφωνα με τον νόμο του Υπουργείου, και υπεύθυνη σύμφωνα με τον νόμο είναι η κυρία Υπουργός. Ζητήσαμε την ποινική της δίωξη και ζητήσαμε να επέμβουν και οι δικαστικές αρχές πλέον για να ελέγξουν γιατί από τους εκατοντάδες αστυνομικούς που αποφυτούν κάθε χρόνο δεν μεταφέρεται ούτε ένας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, γιατί τα αστυνομικά μας τμήματα είναι αποδεκατισμένα. Να σας πω μόνο μία απόφαση, επιτρέψτε μου 10 δευτερόλεπτα. 10 δευτερόλεπτα, ναι. Έχουμε πάρει απόφαση να αγοράσουμε περιπολικά και μοτοσυκλέτες και να τα δώσουμε στο αστυνομικό τμήμα με την προϋπόθεση ότι θα υπογράψουν συμβόλαιο ότι θα είναι σε λειτουργία 24 ώρες το 24ωρο στην περιοχή μας. Ο κύριος Ζάχαρης, και βέβαια όπως είπα, αυτό το μισό λεπτό θα το δώσω σε όλους. Ξέρετε, γελάω γιατί πραγματικά. Σε τι βαθμό υπάρχει λοιπόν είναι η ερώτηση είναι, και πώς μπορεί να απαντηθεί. Των τηλεθεατών αυτό που ακούμε. Όταν λέει. Μεταφράζω τα λόγια του κ. Δανελίδη. Μάλλον μεταφέρω ακριβώς τα λόγια του. Δεν είναι προεκλογικό όταν χθες πήγαμε στα δικαστήρια και καταθέσαμε μήνυμα. Μήνυση. Τι είναι. Χθες μας δεχτήκαν. Δεν είναι, είναι προεκλογικό. Σας παρακαλώ, Δήμαρχε. Μην κάνουμε διάλογο, σας παρακαλώ. Δεν είναι προεκλογικό όταν. Σήμερα και χθες ακούμε από τον κύριο Δανελίδη και τη διοίκησή του ότι θα αγοράσει περιπολικά με την προϋπόθεση να. Εδώ και τι. Σε παρακαλώ, Δημαρχέ, άσε να πούμε λίγο αλήθεια. Να πούμε λίγο αλήθειες, να ξέρει ο κόσμος. Λοιπόν, δεν γίνεται δουλειά με email, τηλεφωνήματα και με πιέσεις. Δουλειά γίνεται με έργα, με πραγματικά έργα. Για να έχει απτά αποτελέσματα, χειροπιαστά. Λοιπόν, μόλις τώρα ο κύριος Δανελίδης ομολόγησε ότι ένα αστυνομικό τμήμα αρκεί για μια πόλη 100.000 κατοίκων. Εμείς είμαστε σε εντελώς διαφορετική άποψη, έχουμε εντελώς διαφορετική νοοτροπία για αυτό το πράγμα. Καταρχήν, είμαστε η μόνη παράταξη η οποία μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια στο Δήμο Νεάπολης Οικειών. Είμαστε η μόνη παράταξη η οποία λέει ότι κάνουμε δωρεά ή νοικιάζουμε κτίριο για να μπορέσει να επαναλειτουργήσει το ΑΤΑΦ Νεάπολης σαν ΑΤΑΦ ή σαν αστυνομικό σταθμό, γιατί δεν γίνεται μια ολόκληρη πόλη η Νεάπολη να μείνει χωρίς αστυνομικό τμήμα. Όταν και αν δημιουργηθεί το αστυνομικό τμήμα που ονειρεύεται ο κ. Δανελίδης εδώ και 25 χρόνια, αλλά δεν βλέπω να γίνεται ούτε να σκάβουν ακόμα. Όταν και αν δημιουργηθεί στην περιοχή του Κρυονερίου, τότε μπορούμε να κάνουμε άλλα σχέδια. Αλλά προς το παρόν χρειάζεται αστυνομικό τμήμα στην Νεάπολη και αυτό θα γίνει μόνο την παράταξή μας, από κανέναν άλλο. Δεσμευτήκαμε ότι μπορούμε να νοικιάσουμε χώρο ή να παραδώσουμε, να δώσουμε χώρο δημοτικό. Φέραμε τον πρώην Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κ. Κικίλια, ο οποίος είδε το κοστολογημένο πρόγραμμά μας. Είπε ότι είναι υλοποιήσιμο και δεν υπάρχει περίπτωση ο επόμενος Υπουργός Δημοσίας Τάξης να μας πει όχι στις προτάσεις μας. Δεσμευόμαστε για αγορά περιπολικών και μοτοσυκλετών, όπως έχουμε πει εδώ και μήνες. Δεν τα λέμε τώρα, δύο-τρεις μέρες πριν τις εκλογές. Τα λέμε εδώ και μήνες αυτά, ούτως ώστε να δώσουμε το αίσθημα ασφάλειας στον πολίτη. Και ένα τελευταίο κλείνοντας, σαφώς δεν είναι ευθύνη της διοίκησης του Δήμου ή του Δήμου. Η συγχώνευση των ΑΤΑΦ είναι καθαρά ευθύνη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε η παράταξη η οποία στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ στις αυτές τις δημοτικές εκλογές είναι η τελευταία που μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζάχαρη. Ο λόγος στον κύριο Λαθήρα. Ναι. Οι εκπρόσωποι των τριών μνημονιακών κομμάτων στην περιοχή μας έχουν αναγορεύσει το ζήτημα αυτό σαν κυρίαρχο. Όχι ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Εγώ ίδιος έχω υποστεί παραβίαση του σπιτιού μου δύο φορές. Υπάρχει πρόβλημα. Αλλά η συζήτηση σταματάει εκεί. Υπάρχει ένας διαγωνισμός, ποιος θα κάνει περισσότερα αστυνομικά τμήματα, ποιος ευθύνεται για το κλείσιμο του ΑΤΑΦ Νεάπολης, ποιος θα βάλει περισσότερες κάμερες κτλ. Αλλά η συζήτηση σταματάει εκεί. Είπα προηγουμένως για τα κριτήρια. Δεν γίνεται καμία κουβέντα για την μεγάλη κλοπή που υπέστησαν οι πολίτες μας, οι συμπολίτες μας, όλη αυτή την περίοδο της δεκαετίας από τις πολιτικές των μνημονίων των κομμάτων που εκπροσωπούν.
περιουσίες διαλύθηκαν, καταστράφηκαν, κλείσανε μαγαζιά κτλ. Το δεύτερο ζήτημα. Δεν μιλάνε για το θέμα ότι η αστυνομία έχει αναλάβει την προστασία υψηλών προσώπων και υψηλής περιουσίας. Όχι των χαμηλών προσώπων και της χαμηλής περιουσίας που κυρίως βρίσκεται στο Δήμο. Δεύτερο, ότι η αστυνομία είναι πολύ πιο μπροστά από τους διαδηλωτές σε μια λαϊκή διαδήλωση, δηλαδή τα ΜΑΤ είναι εκεί, πολύ πιο μπροστά, ενώ τα περιπολικά και οι αστυνομικοί που έχουν να κάνουν με το κοινό ποινικό δίκαιο δεν βρίσκονται ποτέ. Άρα λοιπόν χρειάζεται ένας επαναπροσδιορισμός συνολικά του ρόλου της αστυνομίας, όχι να ασχολείται με αυτά, με την καταστολή των κοινωνικών και λαϊκών αγώνων, αλλά ασχολείται με άλλα ζητήματα. Και επίσης να τονίσω ότι η παραβατικότητα η οποία εμφανίζεται στις γειτονιές μας, αλλά και ευρύτερα στις εργατικές συνοικίες της πόλης και όχι μόνο, είναι και απόρρια της διάρρηξης του κοινωνικού ιστού και των συνεπειών της κοινωνικής κρίσης και της οικονομικής καταστροφής που επέφεραν οι πολιτικές των κομμάτων που εκπροσωπούν. Αυτό είναι επιστημονικά βεβαιωμένο σε πολλές περιοχές της Ευρώπης και του κόσμου και σε χρονικές περιόδους. Επιστημονικά βεβαιωμένο και τεκμηριωμένο με στατιστικές ότι όπου υπάρχει κρίση, η παραβατικότητα, η διάρρηξη του κοινωνικού ιστού, οι αυτοκτονίες, η κατάθλιψη, η λογική του σώζον εαυτών στο θήτο, η αδιαφορία για το γείτονα κτλ. Αυτά είναι φαινόμενα που ισχύουν. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι χρειάζεται επαναπροσδιορισμός του ρόλου της αστυνομίας προς αυτή την κατεύθυνση. Χρειάζεται φύλαξη των σχολικών κτηρίων, των δημόσιων χώρων από μόνιμο προσωπικό. Και χρειάζεται τέλος να δημιουργήσουμε φωτισμένες, ζωντανές γειτονιές της αλληλεγγύης και της συντροφικότητας. Ευχαριστώ. Αυτά θερμά. Θα είναι λύσεις στο πρόβλημα και όχι η διαμάχη για το ποιος θα έχει. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Λαθέρα. Κύριε Ρεόπουλε, τι λέτε? Είναι φανερή η αδυναμία αστυνόμευσης στο Δήμο μας. Μια αδυναμία που ξεκίνησε και προέκυψε από την αναδιάρθρωση σχόλησης των αστυνομικών τμήματων του 2016, τότε που καταργήθηκε το αστυνομικό τμήμα της Νεάπολης. Η αναδιάρθρωση βρήκε το Δήμο μας και τον κύριο Δανιλίδη όχι απλώς να διαφωνεί, απλά να αρθρογραφεί και να προτείνει την κατάργηση και να είναι υπέρ του ενός αστυνομικού τμήματος όπως έκανε και σήμερα. Βέβαια, το ένα αστυνομικό τμήμα και η κατάργηση του ΑΤΑΦ Νεάπολης σημαίνει ότι μειώθηκαν και οι οργανικές θέσεις των αστυνομικών στην περιοχή μας, που υπηρετούν στην περιοχή μας. Υπήρχαν λύσεις και υπάρχουν λύσεις. Μάλιστα, τότε που προέκυψε και έγινε η έκτακτη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, είχα προτείνει μια άμεση λύση να πιέσουμε και να αναγκάσουμε το Υπουργείο να δημιουργηθεί αστυνομικό σταθμό στη Δημοτική Ενότητα της Νεάπολης. Παραδείγματα τέτοια έχουμε στο Δήμο Πηλέας Χορτιάτη με το αστυνομικό σταθμό Πανοράματος. Ο κύριος Ζανιλίδης και στο Δημοτικό Συμβούλιο αρνήθηκε αυτή την πρόταση και αποφασίσαμε εν τέλει να κάνουμε μια διαπαραταξιακή επιτροπή ώστε να αναζητήσουμε λύσεις και να μπούμε σε ένα διάλογο έβρεσης της βέλτιστης της λύσης με το Υπουργείο. Αυτή η διαπαραταξιακή επιτροπή δεν έγινε ποτέ. Τώρα έρθει ο κύριος Ζανιλίδης λίγους μήνες πριν τις εκλογές και χθες με ενέργειές του αυτή την εβδομάδα να καταγγείλει, να κάνει μήνυση. Σε έναν ουσιαστικό διάλογο με τους αρμόδιους φορείς για να λυθεί το πρόβλημα δεν μπήκε. Εμείς έχουμε συγκεκριμένη πρόταση. Μιλάμε για αστυνομικό σταθμό στη Δημοτική Ενότητα της Νεάπολης. Μιλάμε για αστυνομικό σταθμό στη Δημοτική Ενότητα των Πεύκων, διότι έχουμε δημοτικά καταστήματα τα οποία δεν είναι επαρκώς στελεχωμένα και αναξιοποιητά. Μένουν αναξιοποιητά. Βλέπουμε με θετικό μάτι την παραχώρηση οχήματος περιπολικού στην αστυνομία για να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του Δήμου μας. Αλλά θέλω να συνδέσω και το αίσθημα ασφάλειας και το ζήτημα της ασφάλειας και με το αστικό περιβάλλον που σας ανέφερα πριν. Όταν υπάρχουν υποβαθμισμένες περιοχές στο Δήμο μας, όταν ο Δήμος μας έχει μετατραπεί σε μια υπνούπολη, όλο αυτό ενισχύει το ρόλο της παραβατικότητας. Εμείς έχουμε άμεσες λύσεις, είναι στην προτεραιότητα. Δεν έχω καταλάβει τον κύριο Ζάχαρη πώς μπορεί να εγγυηθεί, επειδή ήθελε ο κύριος Κικίλιας, πώς μπορεί να εγγυηθεί ο κύριος Κικίλιας ότι θα δημιουργήσει αστυνομικό τμήμα στη Νεάπολη. Και η οριστική μας πρόταση είναι να δημιουργηθεί το μεγάλο αστυνομικό τμήμα στην περιοχή του Στρομπενιώτη, στο αρμόδιο οικόπεδο που υπάρχει, στο χαρακτηρισμένο για αυτό το σκοπό. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά. Και κλείνουμε. Όχι, δεν προβλέπεται απλή διαδικασία, κύριε Ζάχαρη. Με συγχωρείτε. Πάμε στον κύριο Βέλη για να κλείσουμε το θέμα της ασφάλειας. Το ζήτημα της εγκληματικότητας αναμφίβολα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Αυξάνει η εγκληματικότητα. Το ζήτημα είναι ότι κανείς από τις άλλες παρατάξεις δεν λέει ποιες είναι οι κοινωνικές αιτίες που οδηγούν στην αύξηση της εγκληματικότητας, που είναι η τεράστια φτωχοποίηση πρώτα και κύρια στρωμάτων του λαού από τις πολιτικές
που ακολούθησαν και τα κόμματα που στήριζαν τους υποψηφίους αυτούς και που συνεχίζουν και τους στηρίζουν. Δεν λέμε βέβαια όπου φτωχός και εγκληματίας, εξάλλου οι κεφαλές του εγκλήματος βρίσκονται στα ανώτερα στρώματα, μέσα στη χλειδί, αλλά σαφώς το έγκλημα θρέφεται, βρίσκει και θύτες και θύματα μέσα από εξαθλειωμένα στρώματα. Το ζήτημα είναι ότι οι υπόλοιπες παρατάξεις κυρίως πατάνε στον φόβο του κόσμου, κλείνοντας με όλες τις κλίσεις το ζήτημα της αστυνόμευσης. Αλήθεια, εμείς αναρωτιόμαστε ποιους μήνυσε ο Δήμαρχος των Σικιών λίγες μέρες πριν από τις εκλογές. Μήπως μήνυσε αυτό το σύστημα που δημιουργεί αυτήν την εγκληματικότητα. Μήπως μήνυσε αυτούς τους οποίους ευθύνονται για το χάσιμο των τεράστιων περιουσιών του λαού. Και τέλος πάντων μήπως μήνυσε και αυτούς που ευθύνονται για την ανάπτυξη και την προώθηση της ναρκοκουλτούρας στην νεολαία. Όλοι αυτοί είναι παράγοντες που ανεβάζουν την εγκληματικότητα. Και για να τελειώσω το ζήτημα αυτό, να βάλουμε και την διάσταση ότι πριν λίγες μέρες, πριν λίγο διάστημα, είχε έρθει στις Σικές να μιλήσει ο Υπουργός Παιδείας, ο κύριος Γαβρόγλου. Εκεί γονείς, εκπαιδευτικοί και μαθητές αντιμετωπίστηκαν από μεγάλες αστυνομικές δυνάμεις, χτυπήθηκαν, προπυλακίστηκαν, και ενώ δεν υπάρχει αστυνομία για το ποινικό έγκλημα, η αστυνομία, μεγάλες δυνάμεις της αστυνομίας, στην ουσία στρέφονται ενάντια στις κινητοποιήσεις και στις διεκδικήσεις του λαϊκού. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Βέλη. Πάμε, κυρίες και κύριοι, στο τρίτο μέρος, στην τρίτη ερώτηση, στον τρίτο κύκλο της σημερινής μας συζήτησης. Ξεκινάω από τον κύριο Ηλία Ζάχαρη. Η ερώτηση, κύριε Ζάχαρη, κοινή για όλους βεβαίως, είναι ποιες βασικές υποδομές για το επόμενο διάστημα προβλέπονται στο πρόγραμμά σας και ποιες μπορεί να είναι οι πηγές χρηματοδότησης της υλοποίησης αυτών. Ξέρετε, επειδή οι απαντήσεις είναι σύντομες, θα κλέψω λίγο χρόνο για να πω κάτι για την ασφάλεια. Αυτό που είναι κάτι πολύ απλό, το λέμε συνέχεια. Ό,τι έκανε ο Δήμος Βάρης και ο Δήμος Φιλής, καθώς έχει νοικιάσει κτίρια και έχει κάνει παραχωρήσεις, έχει αγοράσει περιπολικά και μηχανές και έχει καταφέρει και κάνει αστυνομικά τμήματα. Αυτό μάλλον ο κύριος Ιερόπουλος και η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να το καταλάβει. Ότι είναι απλό, ορθολογικό, ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο. Και είναι υλοποιήσιμο και πολύ απλά γιατί όταν έχεις ένα ταμείο, μπορείς να κάνεις τέτοιες προτάσεις. Και όταν δίνεις 300.000 ευρώ για φύλαξη, για security, τότε είναι ακόμα πιο εύκολο να δώσεις πολύ λιγότερα χρήματα για να φέρεις την ασφάλεια και το αστυνομικό σταθμό στο Δήμο Νέων Πλουσιών και κυρίως στη Νεάπολη. Οπότε ας καταλάβει ο Νεαπολίτης ότι ο μόνος ο οποίος μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια στην περιοχή του και όλος ο Δήμος και στα ΠΕΦΚΑ ακόμα είναι η κοινωνική συνεργασία και εμείς. Όπως το έχουμε τεκμηριώσει άπειρες φορές. Όσον αφορά για τα μεγάλα έργα που λέτε. Για τις υποδομές, μάλιστα. Τις υποδομές. Καταρχήν βλέπουμε ότι υστερούμε πάρα πολύ όσον αφορά την σχολική στέγη στα ΠΕΦΚΑ. Εκεί έχουμε 113% αύξηση του αριθμού των παιδιών, των μαθητών και τα τελευταία 9 χρόνια δεν έχουμε κάνει ούτε ένα έργο εκεί, ούτε μία υποδομή. Πρόσφατα υπογράφτηκε η σύμβαση για το δεύτερο γυμνάσιο ΠΕΦΚΟΝ, το οποίο βέβαια είχε ξεκινήσει από το 2009-2010, αλλά το σταμάτησε ο κ. Δανίλης για να πάρει τη δικιά του υπογραφή. Μπορεί να είναι πιο μεγάλο, πιο ογκώδης το καινούριο, χρονοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ, πολύ σωστά, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν χάσαμε 9 χρόνια, οπότε δεν πάμε να κάνουμε τώρα πλέον σχολεία για τα παιδιά μας, πάμε να κάνουμε σχολεία για τα εγγόνια μας. Στα ΠΕΦΚΑ η κατάσταση είναι τραγική. Έχουν κλείσει αίθουσες χημείας, έχουν κλείσει έθρια, έχουν κλείσει παράνομοι χώροι, ώστε να μπορούν τα παιδιά να διδάσκονται. Οπότε η σχολική στέγη στα ΠΕΦΚΑ είναι άμεση προτεραιότητα της παράταξής μας, είναι άμεση προτεραιότητα της κοινωνίας. Επίσης, όσον αφορά τα δημοτικά καταστήματα του Αγίου Παύλου, εκεί πρέπει πραγματικά να δημιουργηθεί μια μονάδα άμεσης επέμβασης, ούτως ώστε και να γίνονται κατευθείαν να βοηθάνε για το ΣΕΙΣΟΥ, για πολιτική προστασία και για να μπορούν να είναι πιο εύκολη η πρόσβαση όσον αφορά τα απορριμματοφόρα. Ευχαριστώ, κύριε Ζάχαρη. Ο κύριος Λαθήρας. Ναι. Θα συμφωνούσαμε ίσως οι διάφοροι υποψήφοι για το ποια έργα και ποιες προτεραιότητες πρέπει να ανεπτυχθούν στο Δήμο μας για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα των κατοίκων. Είναι τα ζητήματα της σχολικής στέγης, είναι τα ζητήματα των συγκοινωνιών. Εδώ συμβαίνει το εξής παράδοξο. Είμαστε η πιο κοντινή περιοχή στο κέντρο της πόλης και για να ταξιδεύσεις από και προς το κέντρο της πόλης χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο. Απίστευτες ταλαιπωρίες.
Δηλαδή, πάμε σαν χώρα στο φεγγάρι και δεν μπορούμε να πάμε στις Σικές και στη Νεάπολη και στα Πεύκα. Το ζήτημα των συγκοινωνιών, το ζήτημα του πρασίνου, το ζήτημα της αποκομιδής των απορριμμάτων, το ζήτημα των βασικών υποδομών και των δικτύων. Όλα αυτά είναι πραγματικά μεγάλα ζητήματα, τα οποία δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν όμως με τον τρόπο τον οποίο αντιμετωπίζονται τα τελευταία χρόνια και από το Δήμο μας και από όλους τους Δήμους, με μια λογική σύμπραξης με ιδιώτες, παραχώρησης των έργων αυτών σε ιδιώτες, σε ιδιωτικές εταιρείες. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε, την υπηρεσία πρασίνου, δεν μπορεί να γίνεται με τους φόρους, δεν μπορεί να γίνεται με τα τέλη, δεν μπορεί να γίνεται με χορηγούς, δεν μπορεί να γίνεται με την Coca-Cola και ούτε καθεξής. Πρέπει να υπάρχουν χρηματικές χρηματοδοτήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό, επαρκείς για όλες αυτές τις ανάγκες. Αυτό πρέπει να διεκδικήσουμε, αυτό πρέπει να διεκδικήσει ο λαϊκός κόσμος της περιοχής μας. Και αν θέλετε παραπέρα να συζητήσουμε για το πού θα αντληθούν και αυτά τα χρήματα, γιατί ένα μεγάλο θέμα είναι από πού θα βρεθούν τα χρήματα. Εμείς πρέπει να συνδέσουμε τα ζητήματα της καθημερινότητας του πολίτη με τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τη χώρα μας, δηλαδή το ζήτημα του χρέους, το ζήτημα της επιτροπίας. Σας είπα προηγουμένως ότι οι Δήμοι και οι περιφέρειες είναι ασφυκτικά προσδεδεμένες στην ευρωπαϊκή νομοθεσία και έλεγχο. Αυτή τη λογική λοιπόν θέλουμε να βάλουμε, δηλαδή ενός ανυπότακτου μαζικού κινήματος που θα επιδιώξει χρηματοδότηση από το κράτος για δημόσιες υποδομές σε ένα Δήμο το οποίο θα υπηρετεί τις ανάγκες των πολιτών και όχι τις ανάγκες των ιδιωτικών συμφερόντων και των εργολάβων. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Λαθύρα. Ο λόγος στον κύριο Ρεόπλο. Ναι, εμείς έχουμε θέσει σαν βασική προτεραιότητα το αστικό περιβάλλον και την ανάπλαση δρόμων πεζοδρομίων. Από τις πρώτες και όλες μέρες της διοίκησής μας θα εκπονήσουμε όλες τις απαραίτητες μελέτες, κυκλοφοριακές μελέτες, γιατί είμαστε ένας Δήμος που δεν υπάρχει κυκλοφοριακή μελέτη. Είμαστε το 2020 και δεν έχουμε κυκλοφοριακή μελέτη για καμιά ενότητα. Και όποιες μεριές που υπάρχουν στη δημοτική ενότητα σχεδόν που υπάρχει είναι της δεκαετίας του 90. Εμείς θα προχωρήσουμε άμεσα σε όλες τις κυκλοφοριακές μελέτες, σε όλες τις μελέτες για την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος. Θα προσπαθήσουμε να δείξουμε και να τονώσουμε την τοπική αγορά, να χρησιμοποιήσουμε διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία που υπήρχαν και ο κύριος Ζανιλίδης τα άφησαν εκμετάλλευτα, όπως είναι το Open Mall και άλλα είδους τέτοια προγράμματα για να αναβαθμίσουμε την τοπική αγορά. Για μας η ζωντάνια της γειτονιάς είναι ένα από τα κυρίαρχα ρόλους. Τώρα, στη Δημοτική Ενότητα του Αγίου Παύλου δεσμευόμαστε ότι θα κατασκευαστεί πολιτιστικό κέντρο. Όπως πολιτιστικό κέντρο δεσμευόμαστε ότι θα κατασκευάσουμε και όχι αυτό που έκανε λίγες μέρες πριν τις εκλογές ο κύριος Ζανιλίδης, να βάλει μια πινακίδα σε ένα νοικιαζόμενο χώρο στη Δημοτική Ενότητα των Πεύκων. Η σχολική στέγη στα Πεύκα είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Είναι στις προτεραιότητές μας, όπως στις προτεραιότητές μας είναι και η σχολική στέγη στις Σικές. Υπάρχουν χρόνια προβλήματα, χρόνια ζητήματα τα οποία δεν έχουν βρεθεί λύθη. Υπάρχουν περιοχές όπως είναι του Πέτρου Λεβαντή. Υπάρχει η υπόθεση του σχολείου στο ΒΑΟ που για 25 χρόνια ο κ. Ζανιλίδης δεν έχει βρει λύση. Και αυτό που ξέρω εγώ ότι δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν λύνεται σε 25 χρόνια. Δείχνει απλά ότι δεν υπάρχει βούληση και απλώς ο κ. Ζανιλίδης κάθε χρόνο εντάσσει αυτά τα έργα στο πρόγραμμά του και δεν τα υλοποιεί ποτέ. Θα αναζητήσουμε όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που υπάρχουν και από ευρωπαϊκούς πόρους αλλά και από εθνικούς πόρους. Αλλά για μας ένα ουσιαστικό και μια ουσιαστική διαφοροποίηση με τον κύριο Δανιλίδη είναι ότι θα χρησιμοποιήσουμε και το Δημοτικό Ταμείο ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες, θα ιεραρχήσουμε τις πραγματικές ανάγκες και θα αξιοποιήσουμε το Ταμείο του Δήμου για να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Δεν θα αφήσουμε 10 χρόνια, όπως άφησε ο κύριος Δανιλίδη, στο πάρκο του Ρουμανικού να είναι εγκατελειμμένο και πλήρως υποβαθμισμένο για να μην μέχρι να βρει το χρηματοδοτικό εργαλείο. Εμείς ιεραρχούμε τις ανάγκες, ιεραρχούμε τα προβλήματα και προχωράμε αξιοποιώντας και το Δημοτικό Ταμείο. Ευχαριστώ θερμά. Ο κύριος Μπέλης, παρακαλώ. Κύριε Πλάκα, το να αναφέρουμε μια σειρά προβλημάτων, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα τα οποία πρέπει να δοθεί βάρος, όπως κυρίως έχει να κάνει με την σχολική αίθουσα, με την δημιουργία παιδικών βρεφικών σταθμών, με την ανάπτυξη ενός κοινωνικού δικτύου που να καλύπτει τις ανάγκες και να βοηθάει την οικογένειες οι οποίες όλο ένα και περισσότερο φτωχοποιούνται. Το ερώτημα όμως είναι ότι για να γίνουν αυτά τα έργα πρέπει να ακολουθηθεί μία άλλη πολιτική η οποία δεν θα μειώνει. 65% μειώθηκαν οι κρατικές επιχορηγήσεις προς τους Δήμους και αυτά τα λεγόμενα ευρωπαϊκά προγράμματα έξω του ότι και αυτά μειώνονται όλο ένα και περισσότερο είναι κατευθυνόμενα. Για παράδειγμα σας λέω στα Πεύκα ας πούμε που υπάρχει τεράστια έλλειψη σχολικής στέγης, γίνονται έργα για πάρκα και μάλιστα πάρκα ακριβοπληρωμένα των εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Από την άλλη μεριά, μαθητές πηγαίνουν σε αίθουσες του πιο προηγούμενου αιώνα, νηπιαγωγεία λειτουργούν σε νοικιασμένα μαγαζιά και τόσα άλλα. Λίγες μέρες
λίγο μικρό διάστημα πριν, σε μια νεροποντή, μια γυναίκα, δημότης μας, κινδύνευσε να παρασυρθεί από τα νερά, από τα όμβρια νερά που ήταν σαν χύμαρο στους δρόμους των Σικιών. Ένα διάστημα ακόμα πιο πέρα, στην λαϊκή αγορά συνέβη και το ίδιο πάλι γεγονός. Άρα, το ζήτημα είναι ότι πρέπει να δώσεις βάρος και στην παροχέτευση των όμβριων υδάτων. Σας διαβάζω από τους προϋπολογισμούς του Δήμου, δαπάνες καθαρισμού φρεατίων το 2015-0, το 2016-0, το 2017 μόλις 1.791 ευρώ, το 2018-0. Καταλαβαίνετε ότι δεν έχει να κάνει μονάχα ότι πρέπει, βεβαίως πρέπει να γίνουν πάρα πολύ έργα, πολλά έργα τα οποία υστέρησαν, αλλά έχει να κάνει και με μια προτεραιότητα ποια είναι ανάγκη. Τελειώνοντας, να σας πω επίσης ότι υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα στατικότητας, μελέτης στατικότητας των δημόσιων σχολείων και παιδικών και μαζικών σταθμών. Εδώ και μια δεκαετία ευχαριστώ, η παράταξη μας ζητάει να προχωρήσει ευχαριστώ. Με εγκληματική αντιπορία της διοίκησης. Ο κύριος Δανιλίδης κλείνει τον τρίτο κύκλο της συζήτησής μας που αφορά τις υποδομές. Εμείς καταθέσαμε στο πρόγραμμά μας που είναι ιεραρχημένο, χρονοδιαγεγραμμένο και κοστολογημένο και με εξασφαλισμένες πιστώσεις. Δεν θα αναφερθούμε λοιπόν σε θα. Θα προσπαθήσω πολύ σύντομα να σας πω τι έχουμε ήδη εξασφαλίσει και αρχίζει το επόμενο διάστημα. Χωρίς να επιβαρύνεται ο δημοτικός και ο κρατικός προϋπολογισμός, το δεύτερο γυμνάσιο των Πεύκων, το τέταρτο δημοτικό των Πεύκων, το έβδομο νηπιαγωγείο των Πεύκων. Προχωράει η ολοκλήρωση της μελέτης για κατασκευή του μεγαλύτερου βρεφονηπιακού και παιδικού σταθμού στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, στον Πεύκο. Με τον αγώνα το δικό μας ξεμπλοκαρίστηκαν αυτά, αρνηθήκαμε φαύλες, παράνομες και σκοτεινές διαδικασίες της πρώην νομαρχίας για τη μη κατασκευή, γιατί όσα κινήθηκαν σε άλλους δήμους μείνανε στα μπετά. Επίσης, μέσα από το δικό μας τον αγώνα, ξεμπλοκάραμε και την κατασκευή του μεγαλύτερου σχολικού συγκροτήματος, το ΕΠΑΛ Σικαιών στον τομέα τυχών. Προχωράμε την ολοκλήρωση και την εναρμόνιση της μελέτης για το μεγάλο σχολικό συγκρότημα στην περιοχή των Αγίων Θεοδόρων, που θα φιλοξενήσει το πρώτο πέμπτο δημοτικά σχολεία. Και επίσης, στον τομέα του αστικού περιβάλλοντος που ακούγεται και ξαναακούγεται, θα είναι χρήσιμο μετά τις εκλογές, όταν έρχονται θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο για την αποπομπή καταπατητών ή για την αναγκαστική απαλωτρίωση χώρων που χρειάζονται να προστεθούν στο αστικό περιβάλλον, να δούμε τι θα κάνουν οι παρατάξεις μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και ο λαός γνωρίζει τι κάνανε και ο λαός γνωρίζει και ο λαός ο διακοψίας, εντάξει. Λοιπόν, και ο λαός γνωρίζει τι κάνανε για να μην αποδοθεί στο δημόσιο χώρο ο δρόμος της Ελισπόντου και το πάρκο του Ελισπόντου, το οποίο χρησιμοποιούσε συγκεκριμένα. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Δανιλίδη. Ακούσατε σας παρακαλώ. Τι είπε ή δεν ακούστηκε? Δεν ακούστηκε γιατί δεν είναι ανοιχτό το μικρόφωνο. Εντάξει, ευτυχώς δεν ακούστηκε γιατί θα ήταν ντροπή για τον ίδιο. Παρακαλώ να μην κάνουμε ανοιχτό διάλογο. Θέλω να συμπληρώσω δεν ότι εκτός από τη σχολική στέγη έχουμε σχεδιάσει. Μόνο τίτλο πείτε μου. Ναι, τον καθορισμό των ρεμάτων και την αντιπλημμυρική θωράκιση. Πάμε, κυρίες και κύριοι, στον τέταρτο κύκλο, με τον οποίο θα ξεκινήσω με τον κύριο Λαθύρα και θέλω τις προτάσεις σας στα θέματα καθαριότητας, καθημερινότητας. Πάλι σε 2 λεπτά. Ναι. Ένα σχόλιο για την προηγούμενη συζήτηση που έχει να κάνει και με το θέμα της καθαριότητας και το ζήτημα του περιβάλλοντος. Η λογική που έθεσε ο κύριος Δήμαρχος σε σχέση με τα έργα είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Τα τελευταία χρόνια πράγματι έχει σταματήσει η δημιουργία μεγάλων έργων στην περιοχή μας. Αναφέρθηκαν μερικά σχολεία στα οποία η εκπαιδευτική κοινότητα ζητάει να υλοποιηθούν αυτά εδώ και δεκαετίες. Αναφέρθηκε το ζήτημα του ΕΠΑΛ Σικιών. Αυτά τα ζητήματα, κατά τη γνώμη μου, θα λυθούν μόνο με την κοινή δράση των εργαζομένων, των εκπαιδευτικών, των μαθητών, της κοινωνίας της πόλης ενάντια στις πολιτικές της επιχρηματοδότησης και της περικοπής των δαπανών. Όσον αφορά το ζήτημα του πρασίνου και της καθαριότητας, είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Εμείς είμαστε καταρχήν αντίθετοι με κάθε λογική ιδιωτικοποίησης που τα τελευταία χρόνια και μάλιστα και με πρόσφατη απόφαση
προχωράει η λογική της ιδιωτικοποίησης. Είμαστε ενάντια στη λογική της καύσης, είμαστε ενάντια στη λογική του θαψίματος των απορριμμάτων. Έχουμε προτείνει μια επεξεργασμένη ιδέα για το πώς πρέπει να γίνεται η διαχείριση των απορριμμάτων, δηλαδή με διαλογή στην πηγή, με την ανακύκλωση από δημόσιες μικρές μονάδες κάθε είδους απορριμμάτων. Αυτή τη λογική λέμε. Εδώ βέβαια χρειάζεται η συμμετοχή των πολιτών. Δεν μπορεί να γίνει μόνο από το Δήμο. Δηλαδή να έχουμε μείωση της παραγωγής των σκουπιδιών. Αυτό έχει να κάνει και με την όλη λογική της αγοράς. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια έχουμε διεύρυνση του όγκου των σκουπιδιών τα οποία παράγουν οι επιχειρήσεις και πουλάνε τα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Αυτή τη λογική θέλουμε να βάλουμε, να πάμε δηλαδή σε μια καθαρή πόλη. Άλλωστε αυτό το κάναμε και πράξη στην προεκλογική περίοδο, όπου γέμισε από αυτούς οι οποίοι λέγανε θα κάνουν καθαρή την πόλη, γέμισε από χαρτούρα. Εμείς βγάλαμε μόνο ένα φυλάδιο και το δώσαμε χέρι. Σας ευχαριστώ θερμά, αυτή κύριε Λαθήρα. Θέλουμε να βάλουμε. Να είστε επίσης, καλά. Μισή κουβέντα μου επιτρέπετε. Ένα τίτλο μόνο σας παρακαλώ. Τίτλο μόνο, ναι, για το ζήτημα του πρασίνου. Πρέπει οι πολίτες των Σικιών να αγωνιστούμε για την προστασία του δάσους, της δεδροφυτείας και του δάσους του Τσεϊξού, που είναι ευχαριστώ παραμελημένα και κινδυνεύουν να ξεπουληθούν. Κύριε Ωρεόπουλε, καθαριότητα, καθημερινότητα, παρακαλώ. Να ξεκινήσω λίγο. Δεν μπορώ να αφήσω να μην σχολιάσω αυτά που ανέφερε ο Δήμαρχος περί προγράμματος κοστολογημένου. Έχω εδώ πέρα και μπορείτε να τα δείτε, να τα δώσω και στον ίδιο τον Δήμαρχο, το πρόγραμμά του για το 2011-2014 και για όλες τις δημοτικές ενότητες. Θέλω να μου πει τι από αυτά έχει κάνει. Ανοίγω εδώ. Ναι, τα περισσότερα. Ανοίγω εδώ πέρα. Νέα πάρκινγκ. Υπόγειο πάρκινγκ στο πάρκο του Ρουμανικού και πλατεία πάνω από αυτό. Υπόγειο πάρκινγκ στην Οδόρη Γαφεραίου. Υπόγειο πάρκινγκ στην περιοχή Στρεμπερινότητα. Αυτά τα έχετε κάνει, κύριε Δήμαρχε. Θέλετε να συνεχίσουμε και στις υπόλοιπες. Εδώ είναι λίγο χώρος. Θέλετε να συνεχίσουμε και στις υπόλοιπες περιοχές. Αλλά για να πάμε στο θέμα της ερώτησης. Εμείς θα εκπονήσουμε κατευθείαν το τοπικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων. Θα κάνουμε πράξη τη διαλογή στην πηγή με την εφαρμογή όλων των ρευμάτων ανακύκλωσης. Θα δημιουργήσουμε πράσινα σημεία και για εμάς, όσο έχω αναφέρει, το ζήτημα της καθημερινότητας είναι ένα από τα κύρια ζητήματα. Και εκείνη η αποκλειστική ευθύνη του Δημάρχου για το μεγαλύτερο πρόβλημα στην καθαριότητα είναι η έλλειψη προσωπικού. Ο Δήμαρχος είχε δυνατότητα να προσλάβει κατάλληλο αριθμό προσωπικού και δεν το έκανε. Επέλεξε πολύ μικρότερο. Πρόσφατα έδιωξε και τους 22 συμβασιούχους. Το μεγάλο πρόβλημα είναι στην καθαριότητα. Ένα άλλο πράγμα που δεσμευόμαστε είναι ότι σταδιακά θα αντικαταστήσουμε όλους τους συμβατικούς κάδους απορριμμάτων υπογειοποιημένους. Η καθημερινότητα του πολίτη είναι αυτή που έχει τεράστιο πρόβλημα στο Δήμο μας. Οι δημότες μας ακούν, αντιλαμβάνονται ποια είναι τα ζητήματα, ποια είναι τα προβλήματα. Η υπηρεσία πρασίνου υπολειτουργεί. Υπάρχουν όλοι οι χώροι, οι ελεύθεροι χώροι, όλα τα πάρκα μας είναι με μισό μέτρο χόρτα. Δεν πρόλαβε ο Δήμαρχος αυτά να τα κάνει προεκλογικά, να στείλει ανθρώπους να καθαρίσουν. Δεν του φτάνουν αυτό. Στις τελευταίες μέρες έχουμε δει να έχει φυτέψει πάνω από 15-20 ταμπέλες για έργα, να γκρεμίζει τείχους για να ανοίξει δρόμους. Δύο χρόνια έχει κλείσει το σχολείο του Θερμού και δύο χρόνια που δεν λειτουργεί. Γιατί δεν το ανοίξατε, Δήμαρχε? Γιατί δεν το ανοίξατε? Τόσα χρόνια ήταν στο σχολείο, λειτουργούσε. Τώρα που εγκρέμισε δύο χρόνια και δεν άνοιξε και λέτε ότι είναι καταπατητές, εσείς το καταπατητή στα δύο χρόνια αυτά που δεν το ανοίξατε. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Ωρεόπουλε. Και τον λόγο έχει ο κύριος Βέλης. Ξέρετε, εμείς θα θέλαμε να ξεκινήσουμε με την καθημερινότητα. Για εκατοντάδες οικογένειες του Δήμου μας, ξέρετε, το καθημερινό πρόβλημά τους είναι ότι τα παιδιά δεν πάνε σε κατάλληλες σχολικές αίθουσες στο σχολείο τους. Χιλιάδες άλλες υπάρχουν που σαν καθημερινό πρόβλημα έχουν να πληρώσουν, πώς θα πληρώσουν τα δυσβάστακτα φύλακτρα σε παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς όσοι δεν συμμετέχουν στις λίγες θέσεις των ΕΣΠΑ. Υπάρχουν χιλιάδες άλλες οικογένειες που καθημερινό πρόβλημα έχουν να καλύψουν τις ανάγκες των σπιτιών και των οικογενειών τους, που τα παιδιά τους δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε πολιτιστικά, αθλητικά τμήματα του Δήμου, γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν. Ξέρετε ότι η διοίκηση του Δήμου σε 5.000 οικογένειες του Δήμου μας έχει στερήσει τη φορολογική ενημερότητα και σε άλλες 1.500 περίπου έχει πάρει μέτρα για να, νομικά μέτρα για να εισπράξει μικρά χρέη τα οποία χρωστούν αυτές οι οικογένειες στο Δήμο. Για αυτές τις οικογένειες λοιπόν είναι μια τέτοια καθημερινότητα. Μάλιστα, 22 εργαζόμενοι αναφέρθηκε, 22 εργαζόμενοι στην καθαριότητα του Δήμου απολύθηκαν λίγο πριν από το Πάσχα. Η δικιά τους καθημερινότητα λοιπόν είναι να ψάχνουν για να βρουν μια νέα δουλειά για να μπορούν να ταΐσουν και να συντηρήσουν την οικογένειά τους. Αυτή η καθημερινότητα
προέρχεται ακριβώς από την αντιλαϊκή πολιτική και τους μνημονιακούς νόμους που ψήφισαν κατά σειρά ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, που είναι τα κόμματα που στηρίζουν τους υποψήφιους αυτούς, είτε διοίκησαν είτε που θέλουν να διοικήσουν και ακολουθούν αυτήν την πολιτική. Τέλος, όσο αφορά την καθαριότητα και τα απορρίμματα, ξέρετε, τα απορρίμματα είναι για τον λαό σκουπίδι, αλλά για το κεφάλαιο είναι χρυσοφόρες business. Όλα τα μεγάλα εργοστάσια ανακύκλωσης βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε ιδιωτικά χέρια και ένας από τους λόγους που αυξάνουν και τα τέλη είναι και αυτός. Ο κύριος Δανιλίδης. Λοιπόν, επειδή η μαύρη προπαγάνδα και το ψέμα έχουν κοντά ποδάρια, να πούμε αλήθειες. Πρώτον, ο Δήμος μας είναι ο Δήμος που έχει τα χαμηλότερα δημοτικά τέλη σε όλη την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Χαμηλότερα και στις κατοικίες, χαμηλότερα και στους καταστηματάρχες. Δεύτερον, σας παρακαλώ, κύριε Ρεόπολια. Δείχνει ο καθένας το ήθος του και το σεβασμό στο δημοκρατικό ορίστε, διάλογο. Ορίστε, κύριε Δανιλίδη, παρακαλώ. Να μην μου προσθεθεί ο χρόνος όμως της διακοπής. Λοιπόν, δεύτερον, είμαστε περήφανοι γιατί από το Δήμο Σικιών ξεκινώντας και μετά στον Καλλικρατικό Δήμο, ήμασταν ο πρώτος Δήμος που ξεκίνησε την ανακύκλωση των οργανικών. Με εκατοντάδες και χιλιάδες κάδους μοιρασμένους για την ανακύκλωση των οργανικών. Ήμασταν ο πρώτος Δήμος σε όλη την Ελλάδα που ξεκίνησε την μετατροπή των μαγειρικών λαδιών σε βιοντίζελ. Ήμασταν από τους πρώτους Δήμους, όχι ο πρώτος, από τους πρώτους Δήμους σε όλη τη χώρα που ξεκινήσαμε την ανακύκλωση των μπαταριών, των λευκών συσκευών και των ογκωδών που αποθέτουν οι πολίτες. Και κάτι ακόμα, η 3K, εσείς κύριε Πλάκα, ξέρετε ότι εδώ και 2,5 χρόνια είναι παγωμένη. Η 3K είναι η προκήρυξη του Υπουργείου Εσωτερικών για το προσωπικό. Ο υποψήφιος της κυβερνητικής πλευράς, αντί να κατηγορεί στην κυβέρνηση που επί 2,5 χρόνια δεν ξεμπλοκάρει την 3K, την προκήρυξη για εργάτες στην καθαριότητα, για οδηγούς στην καθαριότητα, για ηλεκτρολόγους και μηχανολόγους στον ηλεκτροφωτισμό μέσω των ανταποδοτικών, που μάλιστα καλύπτονται 100% από τα δημοτικά τέλη, πάει να κάνει φτηνή μικρή πολιτική ότι φταίει ο Δήμος, διότι ο Δήμαρχος, διότι δεν πρότεινε περισσότερο προσωπικό. Μα και αυτό που κατά τη γνώμη του είναι μικρός ο αριθμός του προσωπικού, επί 2,5 χρόνια δεν μας το στέλνει, το Υπουργείο μέσα από την 3K. Εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα. Είμαστε περήφανοι γιατί με τον αγώνα το δικό μας έγινε ο ΣΜΑ στην Ευκαρπία και διευκόλυνε την διαδικασία της αποκομιδής και θα συνεχίσουμε τον αγώνα και την προσπάθεια για την ορθή περιβατολογικά διαχείριση των απορριμμάτων. Κλείνω τον τέταρτο κύκλο που αφορά καθαριότητα καθημερινότητα με την τοποθέτηση του κ. Ζάχαρη. Εμείς όσον αφορά αν θα ξεμπλοκάρει 3K δεσμευόμαστε για μόνιμο προσωπικό. Για αυτές τις θέσεις που ανέφερε ο Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος δεν ξέρω αν μπορεί να δουλευτεί για μόνιμο προσωπικό, γιατί ξέρουμε ότι στην καθαριότητα αυτοί που δουλεύουν. Σε παρακαλώ, τρίτη φορά με διακόπτεις. Άφησε με να μιλήσω. Θα σε βοηθήσω. Δεν θα βοηθήσω. Εγώ θα σε βοηθήσω. Παρακαλώ. Ναι, κύριε Ζάχαρη, λοιπόν, δική μου ευθύνη. Λοιπόν, αυτό. Παρακαλώ. Λοιπόν, εσύ βοηθούσε το 10. Βοηθούσε τον Δανίλη, δηλώσουν το 10. Άστο. Τώρα μην το παίζει κατεστημένο, εσύ το κάνει κατεστημένο. Ελάτε, κύριε Ζάχαρη. Λοιπόν, μα δεν διακόπτουν, κύριε Πλάκα, βλέπετε τι γίνεται. Δική μου ευθύνη, με συγχωρείτε. Παρακαλώ. Λοιπόν. Υπάρχει μια εφαρμογή. Αυτή η εφαρμογή η οποία δίνει ο Δημότης τα παράπονα του στο Δήμο. Από τα 20.000 αιτήματα, μάλλον παράπονα, τα 15.000 αναφέρονται στην καθαριότητα. Οπότε είναι εύλογο στην καθαριότητα να έχουμε μόνιμες θέσεις. Είμαστε ο Δήμος που έχει τους λιγότερους μονίμους υπαλλήλους. Και αυτό πολύ απλά, διότι είναι η επιλογή της διοίκησης του κ. Δανιλίδη. Δεν είναι δυνατόν να απολύεις 23 άτομα και την άλλη μετά από ένα μήνα, από δύο εβδομάδες, τρεις, να προσλαμβάνεις πάλι την καθαριότητα. Εγώ είμαι επαγγελματίας και ρωτώ, όταν ένας άνθρωπος μαθαίνει τη δουλειά του σε 8, 10, 12 μήνες και τον διώχνει, ο καινούριος που έρχεται μπορεί να αποδεί το ίδιο. Πρέπει να εγκληματιστεί, να δει το περιβάλλον πώς είναι, για να μπορέσει να αποδώσει. Λοιπόν, επειδή ο κύριος Δανιλίδης είπε ότι είμαστε υπερήφανοι για το Δήμο μας, να σας πω ότι είμαστε από τους λίγους Δήμους που δεν έχουν πλυντήριο κάδων. Πληρώνουμε σε συνεργεία εξωτερικά, και δεν έχουμε δικό μας. Οπότε καλό είναι να το δούμε και αυτό. Πρέπει να συγχρονιστούν τα απορριμματοφόρα του Δήμου μας. Και όσον αφορά για την καθαριότητα, η ανακύκλωση, ναι, θα είναι σε ιδιώτες. Εγώ, ξέρετε, πάντα είμαι ειλικρινής, το 2006,
Όπως το 2006 είχα βάλει τον Δήμαρχο να δεσμευτεί ότι αν γίνει ο σταθμός μεταφόρτωσης, τότε θα μειωθούν τα δημοτικά τέλη. Μειώθει. Το οποίο το μείωσε πολύ λιγότερο από αυτά που θα μπορούσε από τα ωφέλη που έχουμε από το σταθμό μεταφόρτωσης, γιατί είναι δίπλα στο Δήμο Νεάπολης Οικειών. Από το 2006, οπότε, η δικιά μου θέση είναι σταθερή και θα είναι σταθερή και πάγια και καλό όλους να πάνε να τρέξουν. Εγώ δεν είμαι μία εδώ, μία εκεί, μία παραπέρα, μία με τον ΣΥΡΙΖΑ, μία με τον κύριο Δανελίδη και μία ανεξάρτητος. Και κλείνοντας όσον αφορά το πράσινο, χωρίζεται σε δύο. Ναι. Στο ήδη υπάρχουν, το οποίο είναι το στρεμπενιό, τη διατροφετία, που πρέπει να το αναπτύξουμε και να δώσουμε και επενδυτικό ενδιαφέρον. Μάλιστα. Και τέλος, όσον αφορά το δάσος σε Ιησού, πρέπει να το περιφρουρήσουμε. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Ζάχαρη. Και επειδή είχα την αρμοδιότητα πολιτική προστασία στην περιφέρεια, μπορώ πάρα πολύ καλά να προστατεύσουμε. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο κλείσιμο. Αυτό ήταν κάποια ζητήματα από τα βασικά. Θα σας δώσω στο τέλος 10 δευτερόλεπτα παραπάνω, αν σας αδίκησα. Κλείνω δίνοντας την ευκαιρία στους 5 υποψηφίους δημάρχους, κυρίες και κύριοι, να απευθυνθούν απευθείας σε εσάς, έτσι ώστε να εξηγήσουν γιατί την Κυριακή στις κάλπες θα πρέπει να επιλέξουν τους ίδιους ως υποψήφιους δημάρχους και το συνδυασμό τους για να ψηφίσουν, για να επιλέξουν. Ξεκινάω στον τελευταίο αυτό κύκλο, που θα δώσω μόνο ένα λεπτό, γιατί δεν έχω περισσότερο χρόνο σε όλους, από τον κύριο Ρεόπουλο. Παρακαλώ. Ο Δήμος Νεάπολης Οικειών καταδικάστηκε να μην έχει ελεύθερους και φροντισμένους δημόσιους χώρους. Ισχυρή τοπική αγορά, εσωτερική ισορροπία και συνοχή. Άφησε ανεξοποιητά συγκρατικά πλεονεκτήματα κάθε περιοχής, κάθε δημοτικής ενότητας. Αγνώρισε προληπτικά τις ανάγκες των επαγγελματιών. Αδιάφορησε για τεράστια προβλήματα για τη μετακίνηση πεζών, ηλικιωμένων, ατόμων με αναπηρία. Φτάνει πια. Δεν είναι αυτές οι δυνατότητες του Δήμου μας. Ο Δήμος μας έχει αξίες και πλεονεκτήματα. Πρέπει άμεσα να αναδειχθούν. Έχει ανάγκη από την παράταξή μας και από ένα άλμα στο μέλλον. Στην οργάνωση, στη λειτουργία του, στην αξιοποίηση των δυνάμεών του. Τώρα είναι η ώρα για να ανατρέψουμε τις πολιτικές των περιορισμένων οριζόντων. Να βάλουμε τον πήχη εκεί που αξίζει για τους κατοίκους του Δήμου μας. Τα 25 χρόνια της διοίκησης του Δανειλίδη, ό,τι είχε να προσφέρει, το έχει προσφέρει. Απλώς διατηρείται στην εξουσία βασιζόμενο στο μηχανισμό του. Πρέπει να κάνουμε το βήμα μπροστά, να αλλάξουμε, να δημιουργήσουμε ένα Δήμο σύγχρονο, συμμετοχικό, αποτελεσματικό, ικανό να αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Σας ευχαριστώ θερμά που τηρήσατε και τον χρόνο, κύριε Ρεόπουλε, και για το μήνυμά σας. Το λόγο έχει ο κύριος Βέλης. Η Λαϊκή Συσπήρωση πιστεύει ότι δεν υπάρχει ούτε ανεξάρτητη πολιτική, ούτε και ανεξάρτητη υποψήφιοι δήμαρχοι δεν υπάρχουν. Ο Γολγοθάς που ανεβαίνει η λαϊκή οικογένεια είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών που πηγάζουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που συνδιαμορφώνονται από τις κυβερνήσεις, που εξειδικεύονται και υλοποιούνται από τους Δήμους και από τις περιφέρειες με στόχο κύρια την εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών συμφερόντων. Ή τα δέχεσαι αυτά και τα συνδιαχειρίζεσαι, με αποτέλεσμα την ολοένα και μεγαλύτερη εξαθλίωση των λαϊκών οικογενειών, ή αντιστέκεσαι, οργανώνες τον λαό, αντεπιτίθεσαι σε αυτή την πολιτική προς όφελος του εργαζόμενου και όχι των επιχειρηματιών. Η ψήφος στη Λαϊκή Συσπήρωση και στο ΚΚΕ ενισχύει τον δρόμο της αντίστασης, τον δρόμο του λαού. Ο κόκκινος δήμος του Παναγιώτη Αφαλή και του Μπινιώρη μπορεί να συνεχίσει να είναι κόκκινος. Κύριε Δανειλίδη. Εγώ δεν χρειάζεται να διαβάσω κανένα σημείωμα. Κοιτάζω στα μάτια τους πολίτες και τους λέω, μας ξέρετε, μας βλέπετε κάθε μέρα στο δρόμο, στη γειτονιά, στα ΚΑΠΗ, στα δημοτικά ιατρία, στους βρεφικούς, στους παιδικούς σταθμούς, στα σχολεία, στον πολιτισμό που είμαστε περήφανοι γιατί είμαστε πρωτοπόροι με τα προγράμματα, με το κρατικό θέατρο και με την κρατική ορχήστρα, στις γειτονιές, στις καλύτερες παιδικές χαρές, στα πράσινα και στις πλατείες. Δεν περιμένουμε τις εκλογές για να έρθουμε να σας μιλήσουμε και αμέσως μετά τις εκλογές να εξαφανιστούμε. Θα συνεχίσουμε μαζί με τους πολίτες τον αγώνα, μαζί με την νεολαία που ξέρει πολύ καλά ποιος ασχολείται καθημερινά με τα θέματά της, μαζί με τους ανέργους που ξέρουν πολύ καλά οι χιλιάδες άνεργοι του Δήμου μας που βρίσκουν από κούμπι στις κοινωνικές μας υπηρεσίες και στη συμβουλευτική της απασχόλησης, όπου έχουμε τεράστια ποσοστά επιτυχίας για την προώθηση στην εργασία. Μας ξέρει η μονογονεϊκή οικογένεια, μας ξέρει ο παππούς και η γιαγιά που είναι κατάκητοι στο σπίτι με το βοήθεια στο σπίτι, μας ξέρουν στα κηφή, μας ξέρουν σε κάθε γειτονιά. Έχουμε δώσει εξετάσεις, οι εξετάσεις μας
αξιολογήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια και επιβραβεύτηκαν. Έτσι καλά. Θα συνεχίσουμε. Κύριε Ζάχαρη, το δικό σας μήνυμα στους πολίτες. Αγαπητοί συνδημότες, 13 χρόνια τώρα πορεύομαι με γνώμονα την ειλικρίνεια, την αλήθεια και τη σταθερότητα. Είμαστε η μοναδική παράταξη η οποία έχει ένα γνήσιο, κοστολογημένο και υλοποιήσιμο πρόγραμμα. Για ασφαλές γειτονιές, για καθαρή πόλη, για ακμάζουσα αγορά και βέβαια επειδή με κατηγορούν για ξενοφοβία και ρατσισμό για τον πολύ απλό λόγο ότι θέλω ο πολίτης να είναι περήφανος Έλληνας δημότης στον τόπο του. Όταν ο πρόσφυγας με όλες τις παροχές που έχει μπορεί και μπαίνει στο Δήμο Νεάπολης Σιών δωρεάν στο πολυατρείο του Δήμου, τότε το δίκαιο, το λιγότερο δίκαιο είναι να μπορεί να μπει και ο Έλληνας φορολογούμενος, αυτός που από το υστέρημά του πληρώνει για να μπορεί να υπάρχει ο Δήμος και η κοινωνία. Είμαστε η μόνη πατριωτική παράταξη στο Δήμο Νεάπολης Σιών, σε ένα αυτοδιοικητικό περιβάλλον το οποίο υπάρχει από τις παρατάξεις του ΣΥΡΙΖΑ, Αριστερών Σχημάτων και του ΚΚΚ και βέβαια της διοίκησης που όλοι γνωρίζουμε ποια είναι. Μπορούμε να κάνουμε ένα σύγχρονο Δήμο. Δεσμευόμαστε ότι στην επόμενη 8 ετία ο Δήμος Νεάπολης Σιών θα είναι ένας σύγχρονος Δήμος για όλους. Σας ευχαριστώ θερμά και κλείνουμε με την τοποθέτηση του κυρίου Λαθήρα. Παρακαλώ. Ναι. Τη Δευτέρα το πρωί, όταν θα κλείσουν τα φώτα αυτής της γιορτής, όταν οι χαρούμενες φάτσες των υποψηφίων θα εξαφανιστούν, ελπίζουμε, από τους δρόμους, από τους εργαζόμενους στην καθαριότητα, τότε οι πολίτες των Σικιών θα βρεθούν στην πραγματικότητα, την κανονική και όχι την εικονική πραγματικότητα, η οποία δημιουργείται μέσα από τα ηλιστρασιόν φυλάδια, τις διαφημίσεις, τους λόγους, τους μεγάλους κτλ. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις περιοχές τις υποβαθμισμένες της Βάρνας, τα μόνα μαγαζιά που είναι ανοιχτά είναι τα εκλογικά κέντρα των υποψηφίων, τα οποία θα κλείσουν τη Δευτέρα. Αυτό θέλουμε να επισημάνουμε στους πολίτες, στους εργαζόμενους, στους επαγγελματίες, στους συνταξιούχους, στη νεολαία, ότι κανένα από αυτά τα προβλήματα δεν πρόκειται να λυθεί από τα ΘΑ των υποψηφίων ή από τις μεγαλοστομίες του Δημάρχου. Τα προβλήματα θα λυθούν μόνο με τον αγώνα των ίδιων των πολιτών, μέσα από τις συλλογικότητες, τις γενικές συνελεύσεις, από τον συντονισμό των κινημάτων, όπως έγινε και στο παρελθόν, με τις κυρίες κινητής τηλεφωνίας, με τα σχολεία, με τον αγώνα ενάντια στους πληστηριασμούς, που 1,5 χρόνο σταματήσαμε τους πληστηριασμούς, με τέτοιου είδους κινητοποιήσεις και αγώνες. Αυτή τη λογική, αυτή τη φωνή θέλουμε να αναδείξουμε και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, να αναστατώσουμε τις στέρεες παρατάξεις, να βάλουμε μια άλλη λογική και ένα άλλο κριτήριο και να μπει η φωνή του λαού μέσα αυτών που δεν έχουν φωνή μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ και για την τοποθέτησή σας, κύριε Λαθήρα, και για την παρουσία σας σήμερα στην συζήτηση της TV100. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Ρεόπουλε, κύριε Βέλη, κύριε Δανιλίδη, κύριε Ζάχαρη. Σας εύχομαι καλή δύναμη αυτές τις τελευταίες ώρες της προεκλογικής περίοδου. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ θερμά και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Καλό απόγευμα.